Καλησπέρα κύριε Ζωγραφάκη. Καλησπέρα σας σε εσάς, στις ακροάτριες και στις ακροατές σας. Και θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα με αφορμή και δράσεις και πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και αφορά και το Δήμο Ηρακλείου αλλά και ολόκληρο το νησί. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει μια παγκόσμια ενεργειακή επανάσταση, να το πούμε έτσι, και δεν είναι υπερβολικός όρος, απλώς εμείς ζούμε λίγο στον απόϊχό της, η οποία συνίσταται σε νέες τεχνολογίες και σε μείωση του κόστους, αλλά κυρίως σε μείωση του αποτυπώματος, του ανθρακικού αποτυπώματος, δηλαδή καταστάσεων που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος την οποία βιώνουμε και εδώ. Και άρα έχουμε υποχρεώσεις, και μάλιστα μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις είναι νομοθετημένες υποχρεώσεις, ήδη δηλαδή η Ελλάδα έχει υπογράψει ότι πρέπει να σιγά σιγά να επιτύχει στο ενεργειακό της μείγμα να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προφανώς εξοικονόμηση ενέργειας, και μάλιστα οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σιγά σιγά παίρνουν τη θέση που τους αρμόζει σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, διότι μέχρι τώρα ήταν λίγο, ας πούμε, παραμελημένες σε σχέση με την εξοικονόμηση, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με συγχωρείτε. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά πρέπει να μπούμε ούτως ή άλλως. Η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Ζωγραφάκη, όσον αφορά εδώ τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, ποια είναι όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας, της κατανάλωσης, της απορρόφησης ενέργειας στην περιφέρεια? Κοιτάξτε, έχει αλλάξει ακόμα και η αντίληψη για την κατανάλωση ενέργειας. Σήμερα θεωρούμε ότι μέρος, να το πούμε, του ενεργειακού προβλήματος είναι και οι καταναλωτές, οι ίδιοι δηλαδή, διότι η δική μας συμπεριφορά και η δική μας υιοθέτηση από εμάς ενεργειακών τεχνολογιών, είτε στο σπίτι μας, είτε σε δημόσια και δημοτικά κτίρια, τα οποία και αυτά έχουν ένα μεγάλο μερίδιο στην ενεργειακή κατανάλωση, και από την άλλη παίζουν και ένα ρόλο παραδείγματος στους πολίτες. Αυτό, ας πούμε, αφορά και την περιφέρεια της Κρήτης. Είναι γεγονός, και σε αυτό έχουν αρχίσει διάφορες πρωτοβουλίες και έργα, τα οποία είναι από πολλές μεριές, να το πω έτσι, είτε από, κυρίως βέβαια χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, είτε από ανταγωνιστικά προγράμματα, που είναι αυτά τα προγράμματα τα οποία συμμετέχει και η περιφέρεια, συμμετέχουν όμως και άλλοι φορείς στην Κρήτη, δηλαδή συμμετέχει και ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμος Χανίου, για να πω μόνο μερικούς. Συμμετέχουν και ιδρύματα από την Κρήτη, επιστημονικά ιδρύματα, είτε το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, είτε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, μου έχουν κάψει στο μυαλό, το Πολυτεχνείο Κρήτης. Πολλοί συγκεντρώνονται έτσι όπως... Ναι, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και σιγά σιγά και η ανάπτυξη τεχνολογιών, και υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις από σε κτίρια γραφείων, σιγά σιγά σε προετοιμάζονται παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, έχουν προγραμματιστεί αρκετές παρεμβάσεις σε σχολεία, και υπάρχουν επίσης και χρηματοδοτήσεις από, πιο να το πω έτσι, λίγο προσιτά οικονομικά εργαλεία, δηλαδή το επιχειρησιακό, το ΠΕΠ Κρήτης που λέμε, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κρήτης, είχε μια ειδική προκήρυξη για δημοτικά και δημόσια κτίρια, που πολλοί φορείς από την Κρήτη έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον, αυτό είναι σημαντικό. Και υπάρχει και συνολικά στη Μεσόγειο, έτσι, σε μεσογειακούς δήμους, από ό,τι έχουμε δει, από ό,τι έχουμε διαβάσει. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση εδώ σε αυτή την πλευρά της Ευρώπης, στο νοτιότερο σημείο.
Και πώς θα γίνουν τώρα αυτές οι παρεμβάσεις, κύριε Ζωγραφάκη? Εντάξει, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει διαπίστωση του προβλήματος. Αναφέρεστε καταρχήν σε δημόσια και δημοτικά κτίρια που χρησιμοποιούνται και τραβούν πολύ ενέργεια εκ των πραγμάτων. Πώς θα περάσουν, ναι, σε μια άλλη εποχή? Καταρχήν, ο τομέας των κτηρίων τα τελευταία χρόνια έχει, ας πούμε, αναγνωριστεί πάλι ως τομέας προτεραιότητας, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά διότι, ας πούμε, περίπου τα 40, να πω τώρα κάποιους έτσι λίγο χοντρικούς αριθμούς για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, περίπου τα 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τα κτίρια. Είναι γεγονός επίσης ότι οι βόρειες χώρες έχουν, ας πούμε, μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω του κλίματος σε σχέση με την Νότια Ευρώπη και με τη Μεσόγειο. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς έχουμε ενεργειακές καταναλώσεις, μπορεί να είναι, ας πούμε, μικρότερες και κυρίως το χειμώνα, αλλά έχουμε μεγαλύτερες καταναλώσεις το καλοκαίρι λόγω των κλιματιστικών. Άρα, ας πούμε, για να έρθουμε λίγο σε αυτά τα ίσω προγράμματα, ας πούμε, τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, η Μεσόγειος παρουσιάζει, ας πούμε, ορισμένες ιδιαιτερότητες και ομοιότητες, και γι' αυτό σε ένα ειδικό είδος προγραμμάτων που αφορά τη Μεσογειακή Λεκάνη υπάρχουν προγράμματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας στο Μεσογειακό χώρο, διότι, όπως σας είπα, ο Μεσογειακός χώρος παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες, όπως μεγάλες καταναλώσεις, διακύμαση των ενεργειακών καταναλώσεων λόγω του τουρισμού, που είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, κατά την περίοδο τη τουριστική, με καταναλώσεις όπως είπαμε στον κλιματισμό, με καταναλώσεις που σχετίζονται με την διανομή και παραγωγή του νερού, ας πούμε, επίσης που αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, και επειδή οι μεσογειακές χώρες έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, προσπαθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να βρουν και κάποιες, ας πούμε, να το πούμε, ομοειδείς λύσεις, ή για να παραδειγματιστεί η μία από την άλλη, να μην ξανανακαλύπτει η κάθε μία μοναχή της τον τροχό, και να μεταφέρει πρακτικές που ήταν επιτυχείς, να μεταφερθούν πρακτικές που είναι επιτυχείς σε μια μεσογειακή χώρα σε μία άλλη. Γιατί θέλουμε να πάμε επίσης σε λίγο πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις, είτε σε επίπεδο κανονισμών είτε σε επίπεδο νομοθεσίας, και γι' αυτό σιγά σιγά, δηλαδή σε αυτή την προγραμματική περίοδο, οι μεσογειακές χώρες σε αυτά τα προγράμματα έχουν και κοινές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή βάζουν τις καταναλώσεις και τις άλλες ενεργειακές παραμέτρους που αφορούν τα κτίρια τους, τα δημοτικά και τα δημόσια, μια και μιλάμε για αυτά, σε κοινές βάσεις δεδομένων, ώστε σιγά σιγά, ας πούμε, να διαμορφώνονται κοινές αντιμετωπίσεις. Παρεμβάσεις τώρα στα κτίρια, δηλαδή εργασίες που θα δώσουν το αποτέλεσμα για το οποίο συζητάμε, εσείς πότε εκτιμάτε ότι μπορούν να αρχίσουν να γίνονται? Πρέπει να σας πω ότι στην προηγούμενη προγραμματική επίσης περίοδο υπήρξαν παρεμβάσεις σε δημοτικά κυρίως κτίρια, διότι υπήρχε πάλι ένα ειδικό πρόγραμμα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, και αρκετοί δήμοι, ας πούμε, σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο έκαναν παρεμβάσεις σε κτίρια τους. Τώρα οι παρεμβάσεις ενδεικτικά, να σας πω, ότι είναι είτε παρεμβάσεις που είναι μικρού κόστους, διότι εδώ μπαίνει και το θέμα, ας πούμε, αν έχουμε χρήματα να τα κάνουμε όλα αυτά, έτσι. Ασφαλώς. Και είτε είναι παρεμβάσεις μικρού κόστους, οι οποίες επιφέρουν κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο, ας πούμε, να το πούμε συγκριτικά, αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη μείωση της ενέργειας και προφανώς και τη μείωση των ενεργειακών δαπανών, και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι έχουμε μείωση των δαπανών, είτε παρεμβάσεις μεγαλύτερες, οι οποίες βεβαίως κοστίζουν ακριβότερα, αλλά οι οποίες προφανώς εξοικονομούν και ενέργεια και προφανώς επίσης πολλά μεγάλα ποσά, ας πούμε, τα οποία δαπανούμε στην ενέργεια, και αφορούν αυτές οι παρεμβάσεις είτε το φωτισμό, πράγμα πασιφανές, αν σκεφτούμε όλοι ότι οι λαμπτήρες LED, παραδείγματος χάρη, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
έχουν αποδείξει πόσο λιγότερο ενεργειακά ενεργοβόροι είναι. Είναι βέβαια λίγο πιο ακριβή, αλλά αυτό το έχουμε πολύ λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση και άρα, ας πούμε, συμφέρει να τους χρησιμοποιούμε. Μετά όμως πάμε σε άλλες παρεμβάσεις που είναι κυρίως μονώσεις. Οι μονώσεις προσφέρουν επίσης πολύ μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης, αλλά είναι ακριβές. Και γι' αυτό εκεί, ας πούμε, έχουμε διάφορα σενάρια. Προτιμούμε κυρίως να μονώνουμε την οροφή πρώτα και μετά να μονώνουμε, ας πούμε, όλο το κτίριο. Όπως ξέρετε, επίσης έχουμε τώρα τεχνολογίες μονώσεων, εξωτερικών μονώσεων, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Προστατεύουν τα κτίρια επίσης από προβλήματα υγρασίας. Έχουμε μέσα καλύτερο κλίμα μέσα στα κτίρια, καλύτερες συνθήκες. Αλλά είναι ακριβές αυτές τις λύσεις, αλλά σιγά σιγά πρέπει να πάμε εκεί. Έχουμε άλλες παρεμβάσεις με αυτόματους, ας πούμε, μέσα, αυτόματες διατάξεις που αντιλαμβάνονταν κάποιος είναι σε ένα κτίριο και μετά, ας πούμε, σβήνει μόνο του το φως. Βοηθάει και η τεχνολογία βέβαια σιγά σιγά. Βεβαίως, ναι. Παρεμβάσεις έχουμε όμως τα τζάμια, έχουμε τα διπλά τζάμια, τα οποία, ας πούμε, σιγά σιγά γίνονται τριπλά. Α, πάμε και έτσι. Είναι όμως και κάποια από αυτά που μας είπατε μπορούν και στις κατοικίες, δηλαδή και εμείς οι ιδιώτες να τα χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετική κλίμακα βέβαια, για να γλιτώσουμε και εμείς, γιατί είναι και ένα ζήτημα. Βέβαια και καλά τώρα μιλάμε για τα μεγάλα κτίρια, τα δημόσια, είπαμε τα δημοτικά, αλλά επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κατοικίες που και αυτές είτε χειμώνας είναι είτε καλοκαίρι, κύριε Ζωγραφάκη, τραβούν ενέργεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Βέβαια, είναι πολύ. Η τακτήριά μας, λόγω του κλίματος, θα λέγαμε, ας πούμε, να το πούμε έτσι γενικά, είμαστε λίγο απρόσεκτοι και στις κατασκευές των κτηρίων μας εξαιτίας του κλίματος. Βέβαια, αυτό έχει θεαματικά βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μονώνονται τα κτίρια, ειδικά τα καινούργια, ακόμα και και στις ανακοινήσεις που κάνουμε τώρα παίρνουμε υπόψη μας, ας πούμε, τις μονώσεις. Σιγά σιγά αρχίζουμε και μονώνουμε και κτίρια τα οποία είναι δύσκολα, δηλαδή τα παραδοσιακά κτίρια. Όσο βέβαια για τις κατοικίες, να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, επίσης υπήρξε στην προηγούμενη περίοδο, αρκετοί από τους συμπολίτες μας το χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν ενεργειακά την κατοικία μας. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα επίσης που είναι μέσα στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση αρκετών χιλιάδων κατοικιών στην Κρήτη. Ναι, και συμμετείχε και ο κόσμος. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα αυτό. Βέβαια. Εμείς, κύριε Ζωγραφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας δώσατε. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πρόγραμμα ούτως ή άλλως στην περιοχή μας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ενεργειακή βελτίωση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βοηθούν στο να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή που μας αφορά όλους. Ναι, τώρα πια την βιώνουμε και εμείς, βλέπουμε χειροπιαστά τα αποτελέσματά της. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.